Νέα πρόσωψη για το 3ο Δημοτικό Σχολείο μετά την περάτωση των εργασιών συντήρηση από τα συνεργεία του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Απομακρύνθηκαν οι σκαλοσχέσει από την πρόσωψη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολη, οι οποίε είχαν τοποθετηθεί το 2018, με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών. Σε συνέχεια των εργασιών για την προστασία τη ασφάλεια των μαθητών, σειρά έχει και η συντήρηση των αγαλματιδίων που κοσμούσαν την οροφή του κτηρίου. Τα τρία αγαλματίδια απομακρύνθηκαν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του Υπουργείου Πολιτισμού, έω ότου συντηρηθούν και τοποθετηθούν εκ νέου. Όπω ενημερώνει η Δημοτική Αρχή με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα τη στο Facebook, παράλληλα με την περάτωση των εργασιών, ολοκληρώθηκε και ο πρωτοβάθμιο προσυσμικό έλεγχο. Ευχαριστώντα εκπαιδευτικού, γονεί και μαθητέ για την συνεργασία και την υπομονή. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμο Αλεξανδρούπολη σε προηγούμενη ανακοίνωσή του στι 13 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικό ρεπορτάζ τη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση, με τίτλο Με αιωνόβια σχολικά κτίρια και νηπιαγωγία σε ακατάλληλου χώρου στο πρώτο κουδούνι τη σχολική χρονιά, κατηγόρησε την δημοσιογραφική έρευνα για μονομερή προσέγγιση του ζητήματο, τονίζοντα τότε ότι ο πρωτοβάθμιο προσυσμικό έλεγχο είχε ήδη ολοκληρωθεί και τα έργα συντήρηση δεν επέτρεπαν την αναφορά σε κινδύνου στατικότητα. Είναι τυχαίο ότι υπάρχουν δεκάδε γονεί οι οποίοι μα Παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται. Αυτή η σκαλοσιά, η περιβόητη σκαλοσιά που 15. βρίσκεται εκεί από το 2014, νομίζω. 9. Από το 2014 94. εγώ σου λέω. Από το 2014. Για ποιο λόγο δεν έχει φύγει ακόμα από εκεί, αφού είναι όλα εντάξει, αφού είναι όλα. είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τι θέλετε στο Δήμο τη Αλεξανδρούπολη, ποια ρεπορτάζ βολεύουν και ποια ρεπορτάζ δεν βολεύουν. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ όμω, μίλησε και η πρόεδρο των εκπαιδευτικών τη Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση. Μίλησε για εκτηριακέ υποδομέ ανεπαρκή για τα παιδιά μα. Είδαμε ότι τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που συμπεριλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό, προκειμένου να αλλάξουν μορφή τα σχολεία. Α κάνουμε προτεραιότητα και α δώσουμε προτεραιότητα στου νέου μα, στα παιδιά μα, στο μέλλον που πολύ σωστά αναφέρουμε όλοι, αλλά σε, σε υποδομέ για τι οποίε δεν θα τρέμει το φιλοκάρτη μα όταν τα στέλνουμε στο σχολείο. Όπω αποδείχθηκε, η παρέμβαση τη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση οδήγησε στο να αποκτήσει το σχολείο νέο πρόσωπο, αλλά κυρίω στο να είναι πλέον σε θέση να επιτελεί τον ρόλο του με ασφάλεια, υποσχόμενο ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μα.